Και κύριε, η επίσκεψη του κύριου Τσίπρα σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών είχε τη δική της σημειολογία, καθώς είχε προηγηθεί το υπαξίπα του κύριου Βαρουφάκη για το φόρο αναλήψης μέσω των ATM. Ο κύριος Βαρουφάκης έγινε πάλι θέμα στο γερμανικό τύπο, δέχθηκε νέες βολές από τον Wolfgang Schäuble για την περίφημη ιστορία του Riga Gate. Εκείνος πάλι προτίμησε να σχολιάσει την επικαιρότητα με μια γελιογραφία της Καθημερινής, διαχειρός Ανδρέα Πετρουλάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός στο κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί φορολόγησης καταθέσεων. Δηλώσεις που ο Υπουργός Οικονομικών μάζεψε άρων-άρων. Τα χαμόγελα περίσεψαν, αλλά λίγη ώρα αργότερα ο κύριος Τσίπρας έσπευσε να καθησυχάσει την αγορά μετά τα όσα συνέβησαν με τον Υπουργό του. Το τελευταίο διάστημα μπορεί να υπάρξουν πιέσεις, μπορεί να υπάρξουν πολλοί που θα δημιουργήσουν μια εικόνα, ψευδή εικόνα κινδύνου. Χρειάζεται όμως να κλείσουμε όλοι τα αυτιά στις κασάνδρες, στους κινδυνολόγους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος ούτε στους μισθούς και τις συντάξεις, ούτε στις τράπεζες, ούτε στις καταθέσεις. Νωρίτερα, στην καθιερωμένη εφόρμηση των δημοσιογράφων στο Γιάννη Βαρουφάκη και τη μηχανή του, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σε συνέχεια της αυτοδιάψευσής του. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων φόρος στις τραπεζικές συναλλαγές είναι η πολύ ισχυρή αντίθεσή μας και προσωπική μου αντίθεση. Το κακό όμως είχε γίνει, όχι μόνο στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, όπου ο κόσμος έσπευσε να σηκώσει χρήματα, αλλά και στο διεθνή τύπο με την εφημερίδα Bild να κάνει λόγο για θερμό επεισόδιο μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε χθες το απόγευμα προσωπικά τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη στο γραφείο του, δείχνοντας εξοργισμένος με τις νέες δηλώσεις του Υπουργού. Μόνο 300 εκατομμύρια είναι οι χθεσινές εκροές. Οι εκροές Βαρουφάκη. Οι δηλώσεις Βαρουφάκη ενέπνευσαν και το σκητσογράφο της Καθημερινής Ανδρέα Πετρουλάκη. Ο Υπουργός Οικονομικών, με την ιδιότητα του τελειόφοιτου λυκείου που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις, δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι έγραψε τις σωστές ερωτήσεις και όχι τις σωστές απαντήσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών άδραξε την ευκαιρία επικοινωνίας και αξιοποίησε τη γελιογραφία μέσω Twitter. Πάντα πίστευα ότι οι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις είναι χρησιμότερες από τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Πριν όμως πέσει η σκόνη από τις χθεσινές δηλώσεις Βαρουφάκη, ήρθαν καινούργιες. Ο Υπουργός Οικονομικών επανέφερε στον κοινωνικό διάλογο τη λέξη Τρόικα. Αυτά τα περί 1,8 δις δημοσιονομικού κενού είναι μέρος της προσπάθειας της Τρόικα. Όταν εμείς μιλάγαμε για Τρόικα, για μνημόνιο ή για αξιολόγηση, εδώ περίπου μας λέγατε γερμανοτσολιάδες προσκυνημένους πιλιογούσιδες. Τώρα λοιπόν και με τη δημόσια παραδοχή του αγαπημένου μας Γιάννη, με ένα νι, ο οποίος απεκάλυψε ότι αυτή η κακιά η Τρόικα δεν τον αφήνει να κάνει αυτά που θέλει. Άρα, αφού δεν τον αφήνει η κακιά η Τρόικα να κάνει αυτά που θέλει, πάει να πει ότι δεν την έχει καταργήσει την κακιά την Τρόικα. Η δυσαρέσκεια, ωστόσο, απέναντι στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη ξεφεύγει για άλλη μια φορά από τα ελληνικά σύνορα. Δημοσίευμα της γερμανικής ΦΑΤΣ αποδεικνύει πως ο Wolfgang Schäuble δεν ξεχνά. Ο Σόιμπλε θέλει να συζητά με τον Βαρουφάκη και όχι να τον ηχογραφεί. Αλλά και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, έδειξε τα δόντια του στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Do you think that the Greek finance minister is creating problems in He's not helping the process. He's not helping the process. Mr. Varoufakis is the finance minister of a country facing huge problems and he doesn't. Παρά τις παλινοδίες ωστόσο και τα πειρά πανταχώθεν, ο Γιάννης Βαρουφάκης διατηρεί την ευγένειά του και όχι μόνο. Αποδεικνύει on camera την αγάπη του για τα ζώα. Πρόσεχε το σκυλί, βρε! Το σκυλί, το σκυλί, το σκυλί.